Λοιπόν, ο Άγιος Χρυσόστομος προχωρεί ακόμη περισσότερο στην διόρθωση της ψυχής μας. Πιστεύω ότι διαβάσατε και το κείμενο του Πατρός Μάρκου για την για το, τα κάθαρτα πνεύματα που πρέπει να τα εμποδίζει ο Κύριος και το πνεύμα της χάριτός του που πρέπει να μας το στέλνει και να μην αποστρέφει το πρόσωπό του γρήγορα λόγω της αμαρτωλότητός μας. Και αυτό θα σας βοηθήσει να κατανοήσουμε και το Θείο Χρυσόστομο. Κατά αγαθή συγκυρία αυτό τον καιρό κάνατε κι εσείς αυτή τη σειρά, νομίζω, πάνω σε αυτή την προσευχή. Έτσι. Οπότε είναι συνδυασμένα τα πνευματικά πυρά και αυτό είναι πολύ καλό. Θυμάστε που είχαμε επικεντρωθεί την περασμένη Τρίτη. Είχαμε επικεντρωθεί στο πώς η προκατάληψη δημιουργεί την αντιπάθεια και πώς η προκατάληψη δεν μας αφήνει να συγχωρήσουμε τους άλλους. Σήμερα, πρωτού προχωρήσουμε, νομίζω ότι είναι καλό να κάνουμε μία διευκρίνηση, γιατί και ο Θείος Χρυσόστομος την υπονοεί με αυτά που λέει ή μάλλον την τονίζει με αυτά που λέει, αλλά επειδή εμείς δεν έχουμε τα αισθητήρια που χρειάζονται, δεν καταλαβαίνουμε τι λέει ο Άγιος. Ας διαβάσω αυτό του Αγίου πρώτα και μετά θα κάνουμε την δική μας την συζήτηση. Μας είπε βέβαια ότι πρέπει πριν βραδιάσει να φεύγει ο θυμός, να πολεμούμε το θυμό με κάθε τρόπο ώστε, αφού τον χορτάσουμε τουλάχιστον επί τρίωρο, να ο χορτασμός αυτός να μας οδηγήσει σε σκέψεις βοηθητικές και ωφέλιμες. Όταν το τραύμα, ο πόνος από το τραύμα παρέλθει, πιο ψύχραιμα μπορούμε να δούμε τον εαυτό μας. Και υποδεικνύει ο Άγιος Χρυσόστομος την αυτομεμψία, δηλαδή να δούμε τους εαυτούς μας πιο βαθιά, πιο πραγματικά. Τονίζει όμως κάτι, όπως είπα πριν, λέγοντας ότι πόσουν μαλάξομεν των θυμών, πώς βέσομεν τη φλόγα, αν τα εαυτόν αμαρτήματα εννοήσομεν και όσον εσμέν υπεύθυνοι το Θεό, αν εννοήσομεν ότι ούτων εχθρών αμεινόμεθα, αλλά μας αυτούς, αν εννοήσομεν ότι το διάβολον εφραίνομεν, ότι των εχθρών των ημέτρων, των όντως εχθρών, διόν το μέλος το ημέτρων αδικούμεν. Βούλη είναι μνησίκακος και εχθρός, εχθρός έσω, αλλά του διαβόλου, μη του μέλους του σου. Δια τούτο ημάς όπλησε το θυμό ο Θεός, ούχι να το ξύφος κατά των ημετέρων σωμάτων, αλλά να ολόκληρον την μάχεραν εις το του διαβόλου στήθος βαπτίζομεν. Δηλαδή, μας λέει για άλλη μια φορά ο Άγιος ότι αυτό που αισθανόμαστε εμείς είναι από το Θεό κατά βάση, αλλά εμείς το έχουμε διαστρέψει. Δεν μας είπε ο Θεός να είμαστε άνευροι, χωρίς θυμών. Γιατί τότε ο άνθρωπος θα μαραζώσει, θα μαραθεί, δεν θα μπορεί να ζήσει. Τι μας είπε? Να θυμώνομαι,
να οργιζόμεθα κατά του κακού, κατά της αδικίας, κατά του διαβόλου, κατ' ουσίαν, που υποκινεί όλα αυτά. Γιατί ο διάβολος είναι ο διαστροφεύς του καλού. Δεν είναι δημιουργός. Ούτε καν του κακού δεν μπορεί να είναι δημιουργός. Βέβαια, το αποτέλεσμα είναι κακό. Είναι ασθένεια, είναι σύψη, είναι θάνατος. Αλλά δεν είναι δικό του κατόρθωμα. Διότι αυτός που δεν μπορεί να δημιουργήσει, δεν μπορεί και να καταστρέψει. Για κρατήστε το αυτό. Δεν μπορεί να καταστρέψει αυτός που δεν μπορεί να δημιουργήσει. Και γι' αυτό δεν μπορούμε να καταστρέψουμε την κτήση. Μπορούμε να τη στρέψουμε εναντίον μας, όπως την έχουμε κάνει. Μπορεί να δεχόμεθα τα επίχειρα της κακίας μας. Δεν μπορούμε να την καταστρέψουμε, να την αφανίσουμε, να διαλύσουμε το σύμπαν. Γιατί δεν είμαστε εμείς οι δημιουργοί του. Ό,τι δημιουργούμε μπορούμε να το καταστρέψουμε. Ό,τι δημιουργούμε εμείς. Αλλά αυτά που δημιουργεί ο Θεός δεν μπορεί, γιατί ο διάβολος θα τα έχει καταστρέψει ήδη. Εάν ο διάβολος θέλει να αφανίσει τον άνθρωπο, είναι δυνατόν να ήθελε να αφήσει τον αισθητό κόσμο? Θα άφηνε το φως το ηλιακό, αφού είναι ο άρχον του σκότους? Μόνο στο σκοτάδι ενεργεί και ευδοκιμεί. Δεν θέλει το φως. Από πράγματος εν σκότη διαπορευωμένο. Βεβαίως υπάρχει και το δαιμόνιο το μεσημβρινό και το πρωινό και όλων των ωρών. Αλλά κατ' εξοχήν τα εν σκότη δαιμόνια κάνουν τις πιο βδελιρές πράξεις. Όλες οι σκοτεινές πράξεις γίνονται βράδυ. Πόσες φορές έχουμε δει και στην ιστορία μας νύχτα γίνονται οι επιθέσεις. Βέβαια, αυτό στηρίζουν πολλοί και λένε είναι στρατηγική. Όταν ησυχάζει ο άλλος, όταν ησυχάζουν οι άνθρωποι. Ναι, και αυτή την λογική έχει και ο διάβολος. Τη νύχτα που δεν έχουμε τόση εγρήγορση, κατορθώνει τα περισσότερα. Γι' αυτό λοιπόν μας λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, θέλεις να οργιστείς, οργίσου με την ψυχή σου. Αλλά πρόσεξε, προς ποια κατεύθυνση θα οργίζεις. Έτσι εξηγείται και το «οργίσεστε και μη αμαρτάνετε». Όχι μόνο και με την έννοια που μας είπε ο Άγιος Χρυσόστομος σε προηγούμενη ενότητα, ότι να οργιστούμε αλλά να μην αφήσουμε να περάσουν πάνω από 3 ώρες, γιατί και αυτό το 3 ώρα αμαρτία είναι. Αλλά μας τη συγχωρεί, λέει. Εάν αμαρτήσεις, εάν έχεις θυμό 3 ώρες, στο συγχωρώ. Όχι παραπάνω όμως. Και ιδίως μας το συγχωρεί όταν το καταλάβουμε. Όταν το παραδεχτούμε. Λοιπόν, να χορτάσουμε αυτά που μας έχει δώσει ο Θεός, με σωστό τρόπο όμως. Δηλαδή, ο Θεός δεν θέλει με την πνευματική ζωή να αχρηστεύσουμε τον εαυτό μας. Πολλές φορές κι εσείς εδώ μου λέτε, μα τι θα γίνουμε, φυτά, θέλετε να μας κάνετε φυτά, θέλετε, αισθάνομαι ότι πρέπει ό,τι ζωντάνια έχω να την αποβάλω. Αυτό θέλει ο Θεός? Όχι. Τη ζωντάνια να την έχω και περισσόν ζωντάνιας και ζωής να έχω.
αλλά στη σωστή κατεύθυνση. Όχι, λέει, προς τα μέλη τα δικά σου. Μέλος δικό μου είναι ο κακός άνθρωπος. Ναι, λέει. Είστε Χριστού μέλη. Ο καθένας μας. Μέλη εσμέν του σώματος του Χριστού. Τουλάχιστον οι πιστοί. Αλλά και οι άλλοι άνθρωποι, είτε το ξέρουν είτε δεν το ξέρουν, είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν, ανήκουν στην ανθρώπινη φύση, της οποίας τη σάρκα ανέλαβε ο Θεός σαρκωθής. Ορίστε. Πάρτε μικρόφωνο πίσω. Πάνω στο θυμό που λέμε ότι πρέπει να κρατάει 3 ώρες, ωστόσο είμαστε δικαιολογημένοι. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι το εξής. Δικαιολογημένοι, δηλαδή μας κάνει το χατήριο ο Άγιος. Ναι, εντάξει, αυτό, ναι, όπως γιατί... το διατυπώσατε. Άλλο όμως θέλω να ρωτήσω, ότι ο θυμός μπορεί να φύγει και μπορεί και να φύγει και νωρίτερα, να ξεθυμάνει αυτό που λέμε. Όμως αυτό που αφήνει πολλές φορές, ειδικά αν είναι δικαιολογημένος, δηλαδή κάποιος μας θύμωσε για κάτι. Και ας το πούμε ότι ήταν δικαιολογημένος ο θυμός αυτός, δηλαδή ήμασταν εν δικαίω, έστω και αν παρεκτρέπημεν. Το θέμα είναι ότι πολλές φορές φεύγει ο θυμός και αφήνει πίσω του το αντίθετο, μια πολύ βαθιά θλίψη πολλές φορές. Και πικρία. Και πικρία. Και στενο... Αυτό δεν θεωρείται συνέχεια του θυμού, το οποίο πρέπει να τακτοποιήσουμε. Γιατί μπορεί να μην έχεις κάτι εναντίον του ανθρώπου, σου αφήνει όμως αυτό. Εκεί λίγο μάλιστα θέλω να επιμείνουμε, αν μάλιστα έχετε την καλοσύνη. Αυτό είναι το επόμενο βήμα, και μπράβο που θέσατε αυτό το ερώτημα. Είναι το επόμενο βήμα, αυτό που υπενήσεται ο Άγιος Χρυσόστομος και... Βέβαια, το λέει, αλλά για μας είναι υπαινιγμός, γιατί τα θέλουμε πολύ ερμηνευμένα. Τα πάθη, γιατί λέγονται πάθη? Γιατί τα παθαίνουμε. Δηλαδή, είναι κάτι παθητικό. Όχι μόνο παθολογικό, είναι και παθητικό. Δηλαδή, δεν ενεργώ εγώ κάτι, αλλά ενεργεί κάποιος άλλος επάνω μου. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν μια ανατομία του πάθους για να δούμε και το φάρμακο που ζητάει το ερώτημά σας. Το παθητικό έγκυται στο ότι ο άνθρωπος πάλι έχει πλαστεί για να πάσχει, αλλά τα θεία. Έχει πλαστεί ο άνθρωπος για να υφίσταται, να δέχεται τα θεία. Και βλέπετε ότι διατηρούμε όλες τις αρχικές, τις δοθήσεις από το Θεό λειτουργίες, αλλά με λάθος τρόπο και λάθος αντικείμενο. Ο άνθρωπος έχει πλαστεί για να πάσχει τα θεία. Τα θεία δεν μπορούμε να τα ενεργήσουμε εμείς. Ενεργούνται από το Θεό. Ο Θεός είναι. Και γι' αυτό λέει και ο Άγιος Απόστολος Παύλος, είναι του Θεού και το θέλειν και το ενεργείν. Ο άνθρωπος έχει πλαστεί για να μην φέρνει καμία αντίσταση στο Θεό, να μην φέρνει καμία αντίρρηση στο Θεό, να μην φέρνει καμιά διαφωνία στο Θεό και να δέχεται αυτά που έχει ο Θεός να του δώσει. Αυτή λοιπόν εμείς την στάση την κρατήσαμε στο να μην ενεργούμε, αλλά να περιμένουμε και να δεχόμαστε. Για να ενεργήσει ο Θεός όμως σε μας κάτι, πρέπει να έχουμε την κατάλληλη προετοιμασία. Εάν περιμένουμε να ενεργήσει κάτι κάποιος μέσα μας, αυτός θα είναι ο διάβολος. Ο οποίος βλέποντας το ότι εμείς περιμένουμε να δεχθούμε μία ενέργεια, μας αποστέλει τη δική του τη δαιμονική ενέργεια. Και αφού προηγουμένως μας έχει διαστρέψει την κατεύθυνση όλων των αισθήσεων της ψυχής, η ενέργεια που μας δίνει κινείται προς αυτή τη διαστροφή που
που έχει υποστεί η ψυχή μας. Και έτσι λοιπόν λέει ο Άγιος, πρέπει να κάνουμε κάτι ενεργητικό τώρα εμείς. Ναι, μεν μας έπλασε ο Θεός για να απολαμβάνουμε Εκείνον, να μην κουραζόμαστε, να μην κινούμεθα. Και ο Άγιος Απόστολος Παύλος μας το είχε πει, «Εν αυτό γαρ ζώμεν και κινούμεθα και εσμέν». Εν αυτό, εν το Θεό όλα συμβαίνουν. Μας έχει δημιουργήσει εις απόλαυση και για την τρυφή. Τώρα όμως, μετά την παρακοή, αυτά που έχουν διαστραφεί της ψυχής μας χρειάζονται ενέργεια εκ μέρους μας, δηλαδή ένδειξη έμπραχτη ότι διαφωνώ εγώ με αυτή τη στρέβλωση της ψυχής μου. Πρέπει να ισχυώσω αυτή τη στρέβλωση, γιατί ακουσίως δέχθηκα την ενέργεια του διαβόλου που μου εστρέβλωσε όλες αυτές τις δυνάμεις της ψυχής, ώστε πλέον είμαι ανίκανος να δεχθώ την ενέργεια του Θεού, γιατί ο Θεός εκχέει τη χάρη του και εγώ έχω αλλού στραμμένα τα όργανα της ψυχής μου, οπότε δεν δέχομαι τη χάρη. Πρέπει λοιπόν να ενεργήσω εγώ και να στρέψω πάλι τα στρεβλωμένα αυτά μέρη προς το θέλημα του Θεού, ώστε ο Θεός να μου δώσει τη χάρη Του. Και γι' αυτό λέει ο Άγιος εδώ, «Ο κλέπτον μικέτι κλέπτον φυσίν, οράς τίνα τα μέλη του παλαιού ανθρώπου». Τι εννοεί μέλη ο Άγιος Χρυσόστομος? Τα διαστρεβλωμένα. Δεν μας δημιούργησε ο Θεός για να κλέβουμε. Μας δημιούργησε ο Θεός για να εργαζόμεθα. Η κλοπή είναι και αυτή η εργασία. Δεν κλέβει κανείς καθήμενος στο σπίτι του. Εργάζεται και πολλές φορές εργάζεται και σκληρά για να κλέψει. Και εργάζεται με λαχτάρα, με αγωνία. Μαθαίνει ταχυδακτυλουργικές κινήσεις να εκτελεί την κάθε κίνησή του σε δευτερόλεπτα, ώστε να μπορέσει να πάρει. Δεν είναι ο κλέφτης άνεργος. Εργάζεται προς τη λάθος κατεύθυνση όμως. Και δείχνει στην πράξη τη διαστροφή που έχει υποστεί. Εάν ένας κλέφτης, και μάλιστα από τους επιτίδιους, έβρισκε εργασία, ηθική, κανονική κλπ, ίσως να ήταν και πλούσιος, χωρίς να κινδυνεύει. Όμως είναι τέτοια η στρέβλωση της ψυχής του που θέλει να εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση. Λέει λοιπόν εδώ ο Άγιος, «Βλέπεις τα μέλη του παλιού ανθρώπου, ψεύδος, μνησικακία, κλοπή». Βασικά αυτά. «Ο κλέπτον κολαζέστο, βασανισέστο, στρεβλούστο, αλλά μικέτι κλεπτέτο, μάλλον δε κοπιά το εργαζόμενος το αγαθόν τες χερσίν, ή να έχει μεταδιδώνε το χρίαν έχοντι». Δεν φτάνει τώρα πλέον να μην κλέβεις, διότι αυτό δεν θα σου επαναφέρει στη σωστή θέση την δύναμη της ψυχής, γιατί είπαμε ότι έχει διαστρεβλωθεί. Η διαστρέβλωση έχει γίνει. Με το να κλέβεις, ενεργείς τη διαστρέβλωσή σου. Εάν τώρα παραμείνεις μόνο στο να μην ενεργείς τη διαστρέβλωση, δεν έχεις κερδίσει πολλά πράγματα. Πρέπει να κινηθείς προς την άλλη κατεύθυνση. Να εργαστείς στο καλό και αυτό που θα πάρεις από την καλή εργασία να το δώσεις σε εκείνο που έχει ανάγκη. Τότε πλέον όχι μόνο σταματάς να ενεργείς τη διαστρέβλωσή σου, αλλά ισιώνεις πλέον τις δυνάμεις της ψυχής σου. Είναι ολόκληρη δηλαδή διαδικασία. Πώς ένα χέρι το οποίο έχει κολλήσει στραβά μετά από ένα κάταγμα,
δεν πρέπει να το σπάσουμε πρώτα, να το βάλουμε στη σωστή κατεύθυνση, να πάψει να είναι διαστρεβλωμένο και μετά να αρχίσει να εργάζεται και να αποδώσει την εργασία. Εάν αρχίζει να εργάζεται διαστρεβλωμένο, θα κάνει κινήσεις, αλλά όχι αυτές που πρέπει. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έστιγαρ, έστιν αποδίσαστε το έγκλημα, ούτως τίν μόνον του αμαρτήματος, αλλά και το αγαθό τι εργάσαστε. Οράτε πως απολύεστε τα αμαρτήματα δι. Έκλεψαν τούτο εστί το αμάρτημα πράξη. Ουκ έκλεψαν τούτο ουκ έστι το αμάρτημα λύσε. Εδώ είναι τώρα η απάντηση στο ερώτημα. Έκλεψες είναι αμάρτημα. Δεν έκλεψα. Ναι. Έπαψε να κλέβεις, αλλά έχεις ήδη κλέψει. Έπαψε να θυμώνεις, το φέρνουμε τώρα στο θυμό που είπατε πριν. Θύμωσες, έπαψες να θυμώνεις. Καλό αυτό. Το αμάρτημά σου όμως δεν λύθηκε. Πρέπει να κάνεις μια εργασία πλέον και να στραφείς ευεργετικά προς αυτόν που θύμωσες και να κάνεις μια εργασία δυναμική. Ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση? Ότι ένας Αμερικανός ψυχίατρος το έπιασε αυτό το θέμα. Και λέμε καμιά φορά ότι εμείς είμαστε Ορθόδοξοι, είμαστε στην πηγή της Ορθοδοξίας, είμαστε, αλλά δεν έχουμε πιάσει τίποτε. Ακούστε τώρα τι γράφει αυτός ο άνθρωπος. Έχω πει ότι η αγάπη είναι μια δράση, μια δραστηριότητα. Ακούτε, ψυχίατρος, μη ορθόδοξος, πιστός όμως άνθρωπος, και λέει η αγάπη είναι μια δράση, δεν είναι ένα συναίσθημα. Ακούτε, η αγάπη είναι δράση. Ακούστε παρακάτω. Η αγάπη δεν είναι συναίσθημα. Πολλοί, πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν ένα συναίσθημα αγάπης και που ενεργούν μάλιστα αντιαποκρινόμενοι σε αυτό, ενεργούν με όλους τους τρόπους μιας άστοργης και καταστροφικής συμπεριφοράς. Από το άλλο μέρος, ένα άτομο που αγαπά αληθινά θα αναλάβει συχνά μια στοργική και επικοδομητική δράση απέναντι σε ένα άτομο που συνειδητά αντιπαθεί, για το οποίο δεν αισθάνεται στην πραγματικότητα καμιά αγάπη τη στιγμή εκείνη και ίσως μάλιστα βρίσκει το πρόσωπο κατά κάποιο τρόπο αποκρουστικό. Ακούτε διδασκαλία εκκλησιαστική. Θεολογία. Βρίσκει, λέει, έναν άνθρωπο που όχι απλώς δεν τον συμπαθεί, αλλά τον αντιπαθεί. Και αρχίζει μία ευεργετική εργασία. Πώς αυτόν τον άνθρωπο θα τον ευεργετήσει. Το αγαπάτε τους εχθρούς ημών, αυτή τη σημασία έχει. Εάν αφαιθούμε στα συναισθήματά μας, δεν πρόκειται να οδηγηθούμε ποτέ σε σωστό δρόμο. Πρέπει ό,τι γίνει να γίνει μετεπιγνώσεως, μετεπιστήμης πνευματικής, με συνείδηση, με λογική και με υπακοή στο θέλημα του Θεού. Ακούστε πιο κάτω πώς εισχωρεί αυτός ο άνθρωπος στις δραστηριότητες μας και μας βάζει στη θέση μας. Άλλο είναι, λέει, η κάθεξη. Κάθεξη το ερμηνεύουν εδώ, δεν ξέρω τώρα στα αμερικάνικα πώς εκείνος το λέει στο πρωτότυπο.
κάθεξης, έτσι, έτσι όπως το λέμε. Δηλαδή τι θα πει κάθεξη, να έχω κατακτήσει έναν άνθρωπο, να τον κατέχω εγώ και να έχω μια εξάρτηση από αυτόν. Αυτού του είδους τη σχέση καλλιεργεί το συναίσθημα της αγάπης. Που ουσιαστικά το αίσθημα δεν το αφήνει να αναπτυχθεί, δηλαδή την πραγματική σχέση. Προχωρούμε. Η αγάπη είναι το συναίσθημα που συνοδεύει την εμπειρία της κάθεξης. Η κάθεξη είναι μια διαδικασία με την οποία ένα αντικείμενο γίνεται σημαντικό για μας. Από τη στιγμή που το αντικείμενο έγινε κατοχή μας, συνήθως χαρακτηρίζεται ως αντικείμενο αγάπης. Επενδύεται με την ενέργειά μας σαν να ήταν ένα μέρος του εαυτού μας. Και αυτή η σχέση μεταξύ του εαυτού μας και του επενδυμένου αντικειμένου λέγεται κάθεξη. Αυτή η σχέση μπορεί να είναι με το χρηματιστήριο, λέει παρακάτω. Μπορεί να είναι με ένα κόσμημα, μπορεί να είναι με ρούχα, μπορεί να είναι με αξιώματα, μπορεί να είναι με επιστημοσύνη και με επιδίωξη τίτλων επιστημονικών. Πάντως είναι κάτι που το θεωρείς μέρος του εαυτού σου και γι' αυτό δεν μπορεί να το αποχωριστείς. Να λοιπόν πόσο ανάγλυφα παρουσιάζεται τώρα από έναν άνθρωπο κοσμικό αυτό που θέλει ο Άγιος Χρυσόστομος να μας εξηγήσει, ότι η ψυχή πηγαίνει και σκαλώνει με βάση τις στρεβλώσεις της. Πρέπει να ισιώνουμε, όχι μόνο να ξεσκαλώνουμε την ψυχή, αλλά να ισιώνουμε αυτές τις στρεβλώσεις. Και πρέπει να γίνει, βλέπετε, με πόσο επιστημονικό και συνειδητό τρόπο. Εάν αφαιθώ εγώ να αισθανθώ καλά για έναν άνθρωπο, δεν θα γίνει αυτό ποτέ. Και αν αισθανθώ, θα είναι επειδή αυτός ο άνθρωπος δεν μου φέρνει εμπόδια, δεν μου φέρνει αντιρρήσεις, με τιμά, με παραδέχεται. Άρα γίνεται και αυτό σε ένα μέρος του εαυτού μου. Και μήπως πρέπει να εξετάσω εάν έχοντας συμπάθεια μόνο σε τέτοιους ανθρώπους, εάν τελικά κι εγώ θέλω να αυτοθαυμάζομαι και γι' αυτό θέλω να είμαι πολύ γερά δεμένος με τέτοιους ανθρώπους. Η λαθεμένη αντίληψη ότι η αγάπη είναι ένα συναίσθημα υπάρχει, ακούστε, επειδή συγχαίομαι την κάθεξη με την αγάπη. Συγχαίομαι την αγάπη, την ευεργετική εργασία που πρέπει να κάνω εγώ, κινούμενος προς τον άλλον, κατ' ουσίαν όμως ευεργετώ τον εαυτό μου. Ευεργετώ τον εαυτό μου με το να κινούμε αντίθετα από αυτό που μου έρχεται βολικό. Και γιατί να το κρύψουμε, μου έρχεται φυσικό, λέμε. Φυσική μας έρχεται η διαστροφή, το πάθος. Μας έρχεται φυσικό, πολύ φυσικό. Έτσι, ένα άτομο, λοιπόν, μπορεί να επενδύσει οπουδήποτε, στα πράγματα. Το γεγονός ότι κατέχουμε ένα άλλο ανθρώπινο όν δεν σημαίνει, προσέξτε εδώ τώρα, ότι μας νοιάζει στο ελάχιστο η πνευματική ανάπτυξη αυτού του προσώπου. Το εξαρτώμενο άτομο στην πραγματικότητα φοβάται συνήθως την πνευματική ανάπτυξη ενός συζύγου στον οποίον επένδυσε την ενέργειά του. Η μητέρα που επέμενε να οδηγεί τον έφηβο πια γιο της στο σχολείο, ένα παράδειγμα πολύ συνηθισμένο, και να τον φέρνει μετά πίσω, κατήχε σαφώς το παιδί της, που σήμαινε πολλά για αυτήν, όχι όμως και η πνευματική του ανάπτυξη.
αλλά σήμαινες πολλά για αυτήν, όχι για αυτό, για το παιδί. Για αυτήν. Ήτανε για αυτήν κάτι πολύ σωτικής σημασίας. Το χρειαζόταν. Αισθανότανε ότι έτσι αναπληρώνεται κάτι στον εαυτό της. Πόσο εύκολα μιλάμε σήμερα για τις θυσίες που κάνουν οι μητέρες. Και το πιστεύουν και εκείνες και δεν ωφελούνται. Για να κάνεις θυσία, πρέπει να είσαι άνθρωπος του Θεού. Αυτό που άλλος βλέπει θυσία που κάνω εγώ, είναι αυτό που μου αρέσει. Είναι αυτό που μου χρειάζεται. Και γι' αυτό, επειδή μου χρειάζονται οι άνθρωποι, γίνομαι φορτικός αυτούς. Πόσες φορές οι γονείς, μετά που παντρεύτηκαν, νυμφεύτηκαν τα παιδιά τους, επειδή τα χρειάζονται, δεν ενδιαφέρονται για το τι ωφελεί την ψυχική τους και την πνευματική τους ανάπτυξη, αλλά εγώ σε χρειάζομαι τώρα. Τόσα χρόνια σε είχα. Τώρα, τι έγινε. Τι έγινε. Τώρα κατάλαβες ότι δεν είχες αγάπη, είχες ανάγκη. Με είχες ανάγκη εμένα. Διότι αν δεν με είχες ανάγκη, δεν ξέρω τι θα έκανες, θα ήσουν αυτοί που ήσουν ή αυτός που ήσουν. Όχι. Και αυτά τα λέει ένας ψυχίατρος, Τρίτο, η ένταση των καθέξεών μας συχνότατα δεν έχει καμιά σχέση με την ορθοφροσύνη ή με οποιαδήποτε αυτοδέσμευση. Δηλαδή, όταν το συνέστημα σε συναρπάσει, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα λογικό και φέρνει παράδειγμα. Τι, ακούστε. Δύο άγνωστοι μπορεί να συναντηθούν σε ένα μπαρ και η αμοιβαία τους κάθεξη να είναι τέτοια που τίποτα, ούτε προγραμματισμένα προηγουμένως ραντεβού, ούτε δοσμένες υποσχέσεις ή οικογενειακή σταθερότητα δεν είναι πιο σημαντικό εκείνη τη στιγμή από τη σεξουαλική τους ολοκλήρωση. Εκείνη την ώρα λέει, αφήνεις τη λογική, αφήνεις κάθε τι που πρέπει να σκεφτείς και κοιτάς αυτό. Δηλαδή, αυτή η κάθεξη είναι μια κατάληψη. Όπως ο διάβολος μας κάνει μια κατάληψη ολοκληρωτική, όταν το επιτρέψει ο Θεός βέβαια και εμείς το επιτρέψουμε, έτσι αποπειρώμεθα να καταλάβουμε κι εμείς και να καταληφθούμε, γιατί αυτός που έχει αυτή την τάση να καθέξει τον άλλον, αυτός το υφίσταται, το θέλει και το υφίσταται. Αυτό που κάνει, το δέχεται. Και γι' αυτό τελικά οδηγείται ο άνθρωπος σε μία άβυσσο. Δεν μπορεί να προκόψει. Είναι η αληθινή αγάπη από και λέει μετά, τέλος, οι καθέξεις μας μπορεί να είναι φευγαλαίες και στιγμιαίες. Αμέσως μετά τη σεξουαλική ολοκλήρωσή τους, τα δύο μέλη του παραπάνω ζεύγους ίσως βρουν πως το τέρι τους δεν είναι καθόλου ελκυστικό, πως είναι ακόμα και ανεπιθύμητο. Η αποκάθεξη, η απελευθέρωση από αυτή την κάθεξη δηλαδή, μπορεί να γίνει σχεδόν τόσο γρήγορα όσο και η κάθεξη. Αυτή είναι μία συναρπαγή, δηλαδή. Συναρπάζεσαι και ξεσυναρπάζεσαι. Γοητεύεσαι και απογοητεύεσαι. Η αληθινή αγάπη, από την άλλη μεριά, συνεπάγεται τη δέσμευση και την άσκηση ορθής κρίσης. Όταν ενδιαφερόμαστε για την πνευματική ανάπτυξη κάποιου, ξέρουμε ότι η έλλειψη δέσμευσης μπορεί να είναι επιζήμια
και ότι η δέσμευση απέναντι σε αυτό το πρόσωπο πιθανό να είναι αναγκαία για μας, προκειμένου να εκδηλώσουμε ουσιαστικά το ενδιαφέρον μας. Είναι σχεδόν αδύνατο για ένα ασθενή να γνωρίσει μια σημαντική ανάπτυξη της προσωπικότητάς του χωρίς μια θεραπευτική συμμαχία με το θεραπευτή. Και εδώ εισηγείται, βέβαια μιλάει για το θεραπευτή, εμείς στην Εκκλησία μας έχουμε τον πνευματικό και λέει ότι ο άνθρωπος έχει ανάγκη για να κάνει αυτή την επιστροφή, να κάνει αυτή την πορεία, έχει ανάγκη να βεβαιωθεί ότι έχει ένα σύμμαχο. Αυτή η ανάγκη δεν οδηγεί και τους ανθρώπους στη σύναψη φιλίας, στην οποία δίδουν τα πάντα, νομίζοντας ότι αυτοί είναι οι ισχυροί σύμμαχοι και μετά μένουν μετέωροι. Γι' αυτό πρέπει τη συμμαχία αυτή, δηλαδή να ξέρεις, συμμαχία δεν εννοεί να είσαι με έναν άρρωστο. Μιλάει εδώ για το θεραπευτή και ο πνευματικός είναι εκείνος που θα οδηγήσει τον άνθρωπο στην θεραπεία του. Αυτό λοιπόν έχει ανάγκη ο άνθρωπος. Ένα σύμμαχο που δεν θα του ευλογεί την κατάστασή του, αλλά που θα ξέρει ότι δεν θα τον προδώσει, δεν θα τον αφήσει στην ασθένεια, δεν θα τον αφήσει να χειροτερέψει η κατάστασή του, δεν θα τον αφήσει να του επιβληθούν και να τον αρρωστήσουν ακόμη περισσότερο άλλοι. Τελικά, ο άνθρωπος χρειάζεται τη συμμαχία του Θεού μας. Και χωρίς αυτή τη συμμαχία δεν μπορεί να γίνει τίποτε. Και να σας διαβάσω λίγο παρακάτω μια κατακλίδα που νομίζω πρέπει να την κρατήσουμε πολύ γερά στο νου μας. Αληθινή αγάπη δεν είναι ένα συναίσθημα που μας έχει σκλαβώσει. Είναι μια δεσμευτική, μυαλωμένη απόφαση. Ο Χριστός γιατί είπε «γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια εμάς ελευθερώσει»? Ακριβώς γι' αυτό. Και μου κάνει εντύπωση η καθαρότητα της σκέψεως αυτού του ψυχιάτρου. Όλα τα βιβλία είναι γραμμένα με μία νυφαλιότητα και με μία θεολογική διάσταση και θα έλεγα και με ορθόδοξη ακρίβεια σε πολλά σημεία. Δεν έχω δει δηλαδή κάτι που να ξεφεύγει από αυτό που μας διδάσκει η Εκκλησία μας. Ένας τέτοιος άνθρωπος μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους που δεν έχουν πλησιάσει την Εκκλησία, σαν ένας, θα το πούμε, αλήπτης, σαν ένας που θα τους προετοιμάσει για την Εκκλησία. Γιατί μιλάει πολλές φορές για τη χάρη. Θα ήθελα όμως να μου πείτε κι εσείς τα δικά σας, γιατί το να μιλάω μόνος μου δεν είναι καλό. Ορίστε. Η αγάπη λέει ότι δεν είναι συναίσθημα. Το λέμε και στην Εκκλησία ότι είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος, είναι αρετή. Δεν έχει όμως καθόλου συναίσθημα. Έχει. Άλλο, γιατί θέλω να το πούμε ένα παράδειγμα. Πώς κάποιος άνθρωπος, ο οποίος φέρει πίν, κρατάει ένα θυμό, μια οργή, για λίγο έστω, απέναντι σε έναν άλλον άνθρωπο. Και θέλει λοιπόν να εργαστεί, να ισιώσει την ψυχή του. Πώς μετά σε αυτόν τον άνθρωπο, δηλαδή με την ψυχρή λογική, με τον υπολογισμό, με το πώς θα γίνει αυτό? Η λογική ποτέ δεν είναι ψυχρή, παρά μόνο όταν είναι ψυχρή. Τι θέλω να πω με αυτό το οξύμορο σχήμα? Όταν δεν είναι λογική. Η λογική
δεν προσκρούει πουθενά. Από όπου και να τη μετρήσεις, από όπου και να τη ζυγίσεις, από όπου και να την υπολογίσεις, δεν έχει ψεγάδι. Όταν μία λογική έχει μία αλήθεια και όταν τη μετρήσεις, τη ζυγίσεις, βγει ελλιπής, δεν είναι λογική. Τη λέμε λογική. Πολλές φορές λέμε λογική και αυτό που πιστεύει ο πολλής κόσμος. Θεωρείται πολύ λογικό, ας πούμε, να πάρει, τουλάχιστον σε κάποιες άλλες εποχές, σε θεωρείται λογικό, νομίζω και τώρα, να πάρει ένας άνθρωπος μια πλούσια γυναίκα, να παντρευτεί. Ναι. Ότι αυτό πρέπει να το κοιτάξεις. Σε κάποιες εποχές αυτό ήταν προϋπόθεση που δεν μπορούσε να εγκαταλειφθεί. Πολλές άλλες συνήθειες. Θεωρείται λογικό, ας πούμε, να σε ζούνε τα ζευγάρια προτού παντρευτούν. Ναι, λέει, πρέπει να δει ο ένας τον άλλο. Τι, θα πάρω γουρούνι στο σακί, να μην ξέρω τι θα μου βγει. Σαν το καρπούζι που το ανοίγει σπίτι σου και το βλέπεις και είναι αγγούρι από εκεί που έπρεπε να είναι κόκκινο και καλό. Λοιπόν, θα δοκιμάσω. Ορίστε. Αυτό λέω. Αυτό είπα. Άμα είναι το καρπούζι αγγούρι, θα είναι πράσινο μέσα. Δεν θα είναι. Το περιμένεις κόκκινο και βγαίνει άσπρο ή πρασινό άσπρο. Λοιπόν, θεωρείται λογικό σήμερα αυτό. Θεωρείται λογικό να κάνει έκτρωση μια κοπέλα που είχε ένα περιστασιακό έρωτα. Θεωρείται πολύ λογικό, λέει. Δεν μπορεί να γίνει, λέει. Είχε πάει μια φορά μια γυναίκα, μου έλεγε ο πατήρ Επιφάνειας, με την κόρη της να εξομολογηθεί, υποτίθεται. Και του έλεγε, προτού μπει η κόρη της μέσα, λέει, η κόρη μου έκανε έκτρωση, αλλά ήταν επιβεβλημένο, δεν μπορούσε να γίνει τίποτα άλλο. Κάτσε κυρία μου έξω, της λέει. Πήρε την κοπέλα, έγινε η εξομολόγηση. Αυτή να επιμείνει, θα έρθω κι εγώ να εξομολογηθώ. Μην έρθεις μέσα, της λέει, θα σε ζεματίσω, της λέει. Θα σε ζεματίσω. Μα θέλω να έρθω, λέει, να... ήτανε αυτό να σας εξηγήσω, λέει, ότι ήταν επιβεβλημένο. Την έκανε, ας πούμε, επέμεινε τόσο πολύ και μου λέει, ευτυχώς που υπεχώρησε, διότι είχα αποφασίσει έτσι και μπει μέσα, ήταν πάμπλουτη, να της πω, θα δώσεις όλα τα χρήματα στους φτωχούς. Ξέρει, όχι, δεν πήγε να εξομολογηθεί και έτσι τη γλίτωσε. Αλλά τη γλίτωσε από αυτή την πλευρά, κατά τη δική της λογική. Δεν ξέρω αν το έμαθε ποτέ τι επιτίμιο θα είχε, αλλά ευτυχώς, λέει, που δεν μπήκε μέσα, γιατί είχα αποφασίσει αυτό να της πω. Λοιπόν, λογική είναι και αυτό. Το θέμα είναι, η λογική αυτή αντέχει σε όλες τις εξετάσεις ή μόνο μια πλευρά αντέχει. Άρα, λοιπόν, όταν υπάρχει λογική, αυτή που είπαμε, η πραγματική, που η πραγματική λογική είναι θεολογική. Είναι γιατί ο Θεός Λόγος μας έδωσε το αποτύπωμά Του, μας έδωσε το στίγμα Του εκείνο που μπορεί να γίνει δένδρο μέγα όταν ο άνθρωπος το καλλιεργήσει σωστά και όπως μας έχει υποδείξει ο Χριστός μας. Λοιπόν, αυτή η θεολογική, η πλήρης, έχει τα πάντα μέσα. Είναι δυνατόν να έχει κάποιος τέτοια ολοκληρωμένη λογική και να μην έχει αισθήματα? Έχουμε παρεξηγήσει τη λογική, τη συγχέουμε με το νομικίστικο πνεύμα, όπως λέει ο γιατρός αυτός, ότι έχουμε κάνει σύγχυση της αγάπης με ένα φευγαλαίο συναίσθημα.
πόσοι και πόσοι καταφέρονται εναντίον της Εκκλησίας και των οδηγιών της, λέγοντας ότι ο Θεός είναι αγάπη, δεν τιμωρεί κανένα. Γιατί η ιατρική δεν είναι αγάπη. Άμα αρρωστήσεις όμως, είναι ευχάριστο. Αρρωσταίνει κανείς ποτέ με τους κανόνες της ιατρικής. Δηλαδή έχεις αφιερώσει τη ζωή σου να κινείσαι με τους όρους της ιατρικής και αρρώστησες. Άλλο να επιτρέψει ο Θεός να με βρει μία ασθένεια παρά το ότι προσέχω και άλλο πράγμα να πω εγώ ότι θα ενεργώ αντίθετα από αυτά που λέει η ιατρική και θα λέω μετά ότι είμαι υγιής. Ορίστε. Χαίρομαι πολύ που μιλάμε σήμερα. Βέβαια, μιλάμε για τον Άγιο Χρυσόστομο, αλλά που αναφέρατε και τον Μπέκ μέσα, τον Άγιο στο Μπέκ. Ναι, ερμηνεύει τον Άγιο Ιωάννη. Ακριβώς. Απλώς ήθελα να αναφέρω μία μικρή προσθήκη σε αυτό. Σε ένα άλλο σημείο, το συγκεκριμένο συγγραφέα, ο Μπέκ δηλαδή, αναφέρει ότι το να μην σκεφτόμαστε πολύ είναι πρόβλημα δικό μας. Το να σκεφτόμαστε πολύ μπορεί να είναι πρόβλημα για τους άλλους, αλλά είναι δικό τους πρόβλημα. Δεν μας αφορά εμάς αυτό. Δηλαδή, αναφέρει πάρα πολύ ότι η σκέψη, τη φοβούνται οι άνθρωποι σήμερα για πολλούς λόγους. Ενώ στην ουσία είναι αυτή η λυτρωτική σκέψη που μας ελευθερώνει. Αυτό. Υπάρχουν όμως και σκέψεις που μας σκλαβώνουν, οι αίμονες ιδέες. Που τελικά δεν είναι σκέψεις, αλλά είναι αλυσίδες που μας σφίγγουν συνεχώς. Μια αίμονη ιδέα δεν είναι σκέψη, είναι αλυσίδα. Και γι' αυτό δένεται χειροπόδαρα ο άνθρωπος. Από τις αιμονές, τις μανιακές δηλαδή σκέψεις, που δεν έχουν λογική τελικά. Δεν οδηγούν πουθενά. Η σκέψη είναι σκαλοπάτια. Έτσι δεν είναι. Που με τα σκαλοπάτια ανεβαίνεις. Πας στον προορισμό σου. Όταν είσαι κολλημένος σε ένα σκαλί, αυτό δεν είναι πρόοδος, είναι καταδίκη. Νομίζω το λέει αυτό και ο Άγιος Παΐσιος σε ένα παράδειγμά του, ότι όταν σε έλεγε σε μία μοναχή, χαρακτηριστικά τη συμβούλευε και της έλεγε ότι είναι μία μηχανή η οποία δεν έχει κορδέλα και γυρίζει χωρίς σκοπό. Έτσι είναι και δικό στο μυαλό της έλεγε. Πρέπει να βάλεις μία εργασία να κάνεις. Έτσι, έτσι. Ορίστε. Βεβαίως, μα γι' αυτό πρέπει να επεκτείνουμε τα λόγια αυτά του Αγίου. Ήθελα να πω το εξής, ότι εντάξει, μετά το τρίωρο παίρνουμε την αντιβίωσή μας και γινόμαστε καλά. Και λέμε, δεν πρέπει όχι να υπερβείς. Γινόμαστε καλά, μα κάπως περνάει ο θυμός. Ναι. Δεν έγινα καλά. Περνάει ο θυμός. Έπεσε ο πυρετός δηλαδή. Δεν σημαίνει ότι όταν πέσει ο πυρετός έγινες και καλά. Όχι. Συνεχίζεις και βύχεις και ξανακυλάς. Ναι, αλλά αρχίζεις και κάπως, ας πούμε, να να ανακουφίζεις. Μάλιστα. Να αναρρώνεις και λοιπά. Αλλά ωραία, συγχωρείς το άτομο αυτό, τα όχι, άτομα. Όχι, πάβεις να είσαι θυμωμένος. Δεν, ναι. Δεν φτάσαμε στη συγχώρηση. Δεν είναι τόσο εύκολο. Κοιτάξτε, μου πέρασε ο θυμός, αλλά συγχώρεσα. Μπορεί να είναι. Τώρα, εδώ. Ναι. Λοιπόν, και φτάνεις στο θέμα της συγχώρησης. Λες ότι, εν πάση περιπτώσει, καλός ή κακός, ή μπορεί να είχε τα νεύρα του, μπορεί, ξέρω εγώ, τι κλπ. Εσύ τώρα που έχεις δεχτεί αυτή την άδικη επίθεση, κατά πολλούς, όχι μόνο κατ' εσέ, διότι μπορεί να είναι και άλλα άτομα μπροστά. Και να... Λοιπόν, δεν πρέπει να τηρήσεις ή πρέπει να τηρήσεις μία στάση εφεκτική. Δηλαδή, λες, κάτσε τώρα γιατί εδώ πέρα ή με τρελό έχω να κάνω ή κάπως δεν πρέπει να περιφρουρήσω, ας πούμε, τον εαυτό μου. Χωρίς να κρατάς κακία. Το τονίζω αυτό, το υπερτονίζω. Δηλαδή, δεν κρατώ κακία, δεν, άστο, πέρασε. Αλλά όταν μάλιστα είναι και επαναλαμβανόμενο και δεν ξέρω τι, λες, εδώ κάτι συμβαίνει. Ποια είναι η στάση που πρέπει, ας πούμε, να τηρήσεις. Δεν πρέπει να είσαι λίγο έτσι,
κάπως, να πω τη λέξη, κουμπωμένος εντός εισαγωγικών, ξέροντας ότι αυτός ή αυτή, με ο ήτα, με ο μικρογιώτα κλπ. Κάτι άλλο συμβαίνει, δηλαδή. Δεν ξέρω αν... Ναι. Είπατε να είναι κι άλλοι μπροστά. Μπορεί. Να σε θίξει ο άλλος. Ε? Το ξεπερνάς. Να σε προσβάλλει. Όχι, τον εαυτόν του προσβάλλει, αλλά... Ναι. Δεν προσβάλλομαι, όχι εγώ, γενικά μιλάω. Μάλιστα. Αλλά θέλω να πω ότι, δηλαδή... Τότε τι πρόβλημα έχουμε, καθόλου... άμα δεν μας προσβάλλει άλλο. Αν προσβάλλει τον εαυτό του, αν ναι, έχω αυτή αλλά... την αίσθηση, τι πρόβλημα έχω. Μα δεν μπορείς να έρχεσαι σε επαφή με αυτόν τον άνθρωπο. Μισό λεπτό τώρα. Μισό λεπτό. Γιατί το πρόβλημα πρέπει να το λύσω εγώ με τον εαυτό μου πρώτα. Ναι. Γιατί όλα τα προβλήματα που με αφορούν είναι τα δικά μου. Όλα τα προβλήματα που με επηρεάζουν είναι δικά μου, ασχέτως αν προκαλούνται από άλλους. Αυτά τα προβλήματα που εμένα με επηρεάζουν είναι δικά μου προβλήματα. Αυτά τα θέματα που δεν με θίγουν, δεν με ταράσουν, δεν με κινητοποιούν, δεν είναι δικά μου. Ας γίνονται σε μένα. Εάν λοιπόν εσείς φτάνετε, εσείς ή οποιοδήποτε ναι, θέλετε να πείτε με αυτό το ερώτημα, ναι, ναι. Φτάνει σε αυτή την κατάσταση να μην θεωρεί ότι είναι δικό του πρόβλημα. Ο άνθρωπος κάτι έχει, δεν μαγγίζει, δεν έχει και πρόβλημα. Το θέμα είναι και το πρόβλημα είναι όταν αυτό που θα κάνει ο άλλος, είτε μπροστά σε άλλους, οπότε είναι πιο ισχυρό, είτε όταν είμαι εγώ μόνος και με ταράξει. Καλά, οπωσδήποτε ανθρώπινα θα ταραχθείς. Ανθρώπινα, αλλά όχι όμως ανθρώπινα θεραπευμένος, δεν μπορεί να ταραχθείς. Ανθρώπινα θεραπευμένος. Για μας έτσι θα γίνει, σε εμάς έτσι θα συμβεί. Θα ταραχτούμε. Αλλά εμείς δεν είμαστε οι τέλειοι άνθρωποι, είμαστε ατελείς. Είμαστε ακόμη ασθενείς. Γι' αυτό λοιπόν θα πάω να δω τι έκανε ο Χριστός σε μια τέτοια περίπτωση. Διότι αυτός είναι ο τέλειος άνθρωπος. Ο Θεός έγινε τέλειος άνθρωπος, ώστε να μπορεί και ο καθένας μας να γίνει τέλειος άνθρωπος. Τέλειος άνθρωπος, δεν λέμε ότι έγινε ο Χριστός επειδή μας έμοιασε απόλυτα, αλίμονο να μας έμοιαζε. Αλλά έγινε τέλειος γιατί είναι τέλειος. Και όλοι οι άνθρωποι του Θεού, είτε εν ειρήνη είτε εν μαχαίρα, τελειούνται, τελειοποιούνται. Λοιπόν, να πάμε να δούμε τι έκανε ο Χριστός. Δικάσετε από τον αρχιερέα, ενώπιον όλου του συνεδρίου, και πόσοι άλλοι θα ήσαν παρατηρητέ, αφού ήταν και ο Άγιος Απόστολος Πέτρος και ο Άγιος Ιωάννης που τους άνοιξε, μπορεί να ήταν κλειστός ο χώρος, να μην μπορούσε να μπει όλος ο όχλος μέσα, όμως ήταν ένας αρκετά υψηλός αριθμός που παρακολουθούσαν την εξευτελιστική ανάκριση που γίνεται στο Χριστό. Και σε κάποια στιγμή ο υπηρέτης του αρχιερέως του δίνει ένα χαστούκι. Έτσι λέει, αποκρίνησε στον αρχιερέα. Αυτό είναι προσβλητικό ή όχι? Ανθρώπινα βεβαίως είναι. Θεϊκά δεν είναι? Ακόμη περισσότερο. Φαλώς, δεν το συζητώ. Χαστουκίζεται ένας Θεός εκείνη την ώρα. Όχι ένας απλός άνθρωπος αμαρτωλός. Δεν το ήξερε ότι... Χαστουκίζεται ένας Θεός, ένας θαυματουργός, ένας ευεργέτης, ένας. Ε? Και για τον αρχιερέα, διότι είναι σαν να μην μπορεί ο αρχιερέας να χειριστεί την κατάσταση και χρειαζόταν τον υπηρέτη. Αυτός βέβαια
ήθελε να γίνει βασιλικότερος του βασιλέως για να αποκτήσει την εύνοια του αρχιερέως. Ότι εγώ είδες δεν αφήνω κανένα να σε πειράξει, να σε θίξει. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Χριστός τον αντιμετωπίζει ως τρελό αυτόν που τον χαστούκησε. Γιατί κατά βάση ήταν ψυχοπαθής. Ένας ψυχοπαθής μόνο θα χαστούκιζε και μάλιστα έναν τέτοιον κατά αυτούς άνθρωπον, τον θεάνθρωπο. Δεν του απαντάει σαν τρελό, σαν σε τρελό, αλλά του μιλάει χωρίς να πέσει καθόλου από το ύψος του ο Χριστός. Εάν κακώς ελάλησα, μαρτύρησον περί του κακού. Ή δε καλός, τι με δέρεις. Εάν είπα κάτι κακό, πες μου, τι κακό είπα. Αν δεν είπα κάτι κακό, γιατί με δέρνεις. Αυτό είναι το μέτρο το δικό μας που πρέπει να φτάσουμε. Για να γίνουμε καλά δηλαδή. Άρα λοιπόν έχουμε ακόμη πολύ αναρωτική άδεια, ανάγκη αναρωτικής αδείας άνευ στερήσεως αποδοχών, διότι εάν μας έδινε ο Θεός άδεια αναρωτική μεταστερήσεως αποδοχών, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Οι αποδοχές συνεχίζονται, μας πληρώνει ο Θεός, μας δίνει τη χάρη Του, δέχεται τη μετάνοιά μας, μας οθεί, μας οδηγεί και τελικά περιμένει. Δεν ζητάει τον θάνατο του αμαρτωλού. Ναι, η μετάνοια δική μου είναι ότι δεν έφτασα εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Δεν συμπεριφέρθηκα όπως ο Χριστός, δεν έμεινα ατάραχος όπως ο Χριστός και αν δεν τον χαστούκησα ή δεν το έκανα, δεν τον προσέβαλα, θα πάω σπίτι μου και θα ουρλιάζω από θυμό. Γιατί ξέρετε, όταν δεν πω αυτό που πρέπει στην κατάλληλη στιγμή, θα πιερίσω σπίτι μου και θα τα βάλω με αυτόν που με έφερε σε αυτό το σημείο να αντιδράσω έτσι. Ενώ πρέπει να τα βάλω με τον εαυτό μου. Γιατί δεν μίλησες εκείνη την ώρα. Όπως ο Χριστός. Είπα, παιδί μου, κάτι κακό. Πες μου το. Να ζητήσω και συγγνώμη. Εάν δεν είπα κάτι κακό, γιατί μου είπες όλα αυτά τα λόγια. Γιατί να μην το πω εκείνη την ώρα. Να... Τι... Όχι. 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 Δεν υπάρχει το περαιτέρω. Υπάρχει το, να... το μη περαιτέρω θα το βάλω εγώ εκείνη την ώρα. Ο άλλος θα πάρει την απάντηση που του χρειάζεται. Δηλαδή, μου είπε κάτι κατά αυτόν προσβλητικό. Εγώ δεν προσεμφλήθην, διότι έχω θωρακιστεί όπως λέει ο Θεός. Όμως, πρέπει να του δώσω να καταλάβει ότι είναι χαζός με αυτό που έκανε. Αυτό το έκανε ο Χριστός. Τον έκανε να νιώθει βλάκας. Είπα κάτι κακό, πες το μου, αφού είσαι έξυπνος. Μόνο να δέρνεις, ξέρεις. Για πες μου λοιπόν τι έκανα. Και αν δεν έκανα κάτι, γιατί με έδιρες. Δεν τον απέδειξε βλάκα. Τελείωσε. Γιατί εάν δεν κάνω και το σωστό, να δώσω τη σωστή απάντηση σε αυτόν που κάνει τις προσβολές, έκανα αμαρτία της ελείψεως, που λέει ο Άγιος Νικόδημος. Τα λάβατε. Για να γίνουμε καλά,
πρέπει πουθενά να μην μας βρει ο Θεός κάρτους. Όχι μόνο να μην θυμώσω, όχι μόνο να μην αντιδράσω, όχι μόνο να μην κρατήσω κακία, αλλά να τον βάλω και στη θέση του τον άλλο. Μετά, οποιοσδήποτε. Μετά μίαν και δευτέραν ουθεσίαν παρετού. Έστωση ως ο εθνικός και ο τελώνης. Στο καλό, Κύριε. Ουκ έχεις μέρος με τεμού. Προσεύχομαι για σένα, δεν θέλω το κακό σου, δεν αισθάνομαι τίποτε, αλλά δεν σε θέλω να σε βλέπω κιόλας, να συνεργάζομαι και να σου δίνω τροφή στο πάθος σου. Ορίστε. Αυτό το δεν αισθάνομαι τίποτε. Ναι, εις βάρος σου δηλαδή, με αυτή την έννοια. Ποιο, τι να το πω, είπατε. Όχι, λέω. Ναι. Το δεν αισθάνομαι τίποτε, λίγο παλατζάρι, δηλαδή. Εντάξει, ο καθένας να κοιτάει τι αισθάνεται. Ο καθένας μας θα πρέπει να κοιτάει την ψυχή του, βέβαια. Δεν μπορούμε να πούμε ότι πατάς ένα κουμπί και δεν αισθάνεσαι. Πρέπει να γίνει ενσυνείδητη εργασία, όπως μας είπε ο Άγιος Χρυσόστομος και μας είπε και ο κοσμικός αυτός γιατρός, ότι πρέπει να κινηθώ ενεργητικά, όχι παθητικά, διότι τότε δεν μπορώ να διορθώσω τις στρεβλώσεις. Ως εδώ για απόψε, νομίζω ότι είναι αρκετά και σε λίγο θα συνεχίσουμε με τους νέους μας.